μπορεί να κυριαρχεί μια γενικότερη γκρίνια για μερικά από τα μοντέλα της σειράς 300 της AMD και για το πόσο ίδια είναι με τους προκατόχους τους, αλλά η εταιρεία έχει κάτι που προσφέρει ουσιαστικά νέες συγκινήσεις. Είμαι ο Σάξης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η R9 Fury X με υλοποίηση από τη Sapphire. Θα βλέπετε μεγάλο και παράξενο κουτί και θα αναρωτιέστε γιατί. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, περνάω αμέσως στο unboxing και έπειτα θα σας μιλήσω αναλυτικά για το σκυλί της AMD. Το κουτί είναι έτσι διότι η κάρτα συνδέεται με ενσωματωμένο κλειστού τύπου σύστημα υδρόψυξης, το οποίο δεν είναι και φοβερά εύκαμπτο, γι' αυτό και έπρεπε να γίνουν οι απαραίτητες παραχωρήσεις από τη συσκευασία. Εκτός από την κάρτα, εδώ μέσα υπάρχει ένας αντάπτορας από DVI σε DisplayPort καθώς και ένα HDMI καλώδιο. Εννοείται πως βρίσκονται μερικές σημειώσεις, CD με τους drivers, αυτοκόλλητο με το logo της Sapphire κτλ. Και περνάω στην Fury X. Όπως βλέπετε, η εικόνα δεν είναι η συνηθισμένη. Η κάρτα ουσιαστικά έχει compact μέγεθος και σε αυτή συνδέεται μέσω καλωδίων και σωλήνα, ένας radiator και ένας ανεμιστήρας, ο μοναδικός που υπάρχει στο όλο σύστημα. Όσον αφορά το σχεδιασμό της κάρτας αυτής καθ' αυτής, πρόκειται για κάτι που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, ωραία τα aggressive πράγματα μέσα στο PC, αλλά και αυτό το minimal ύφος μου αρέσει εξίσου πολύ και το σημαντικότερο δεν πιάνει και χώρο. Τουλάχιστον ως προς το μήκος, μιας και στο πλάτος τα δύο PCI slots είναι κατοχυρωμένα. Το μικρό της μέγεθος οφείλεται στο ότι τα chips της μνήμης είναι στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο με τη βοήθεια ενός interposer σιλικόνης. Ολόκληρη η κάρτα, τόσο στο πάνω μέρος της ψήξης όσο και στο backplate του PCB, είναι καλυμμένη από soft touch υλικό βελούδινης υφής. Μερικά διακριτικά λογότυπα της Radeon σειράς και μερικά gloss εφινηρίσματα στις άκρες και αυτό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η κάρτα επικοινωνεί μέσω PCI Express 3 διάβλου, υπάρχουν δύο οχτάπινες υποδοχές για το ρεύμα από το τροφοδοτικό, στα οποία μάλιστα υπάρχουν και ενδείξεις LED, λίγο πιο αριστερά βρίσκω το διακόπτη για το BIOS, ενώ όσον αφορά τη συνδεσμολογία δίνονται 3 DisplayPort και μια θύρα HDMI, που σημαίνει ότι υποστηρίζονται έως και 4 οθόνες. Όσον αφορά το radiator, αυτό είναι κατασκευή Cooler Master, η οποία πιστέψτε με ξέρει πολύ καλά να φτιάχνει κλειστού τύπου υδροψύξης και το έχει αποδείξει με την Epton σειρά. Μου έκανε εντύπωση το πάχος του radiator, το οποίο θα πρέπει να έχετε πάντα υπόψη σας σε περίπτωση που το κουτί σας είναι γενικότερα μικρό. Επίσης θα ήθελα ελαφρώς πιο μακριά καλώδια και σωλήνες, ώστε να δίνετε ευκολότερα η εναλλακτική θέση πέρα αυτής του πίσω μέρους. Τώρα, όσον αφορά τις ικανότητες του συστήματος ψήξης, από θόρυβο θα έλεγα πως περίμενα λιγάκι καλύτερα αποτελέσματα, μιας και δεδομένου ότι μιλάμε για έναν ανεμιστήρα, ανέμενα λιγότερη φασαρία. Η κάρτα, όταν παίζει παιχνίδια, ακούγεται. Όχι ενοχλητικά, αλλά ακούγεται. Άψογη, ωστόσο, βρήκα την ψήξη στις θερμοκρασίες. Αν και καλοκαίρι, η μέγιστη θερμοκρασία που κατέγραψαν τα logs των δοκιμών μου είναι 67 βαθμοί Κελσίου. Άψογο νούμερο δηλαδή. Πριν περάσω στα πιο αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, θα ήθελα να σταθώ λιγάκι στο chip της νέας κάρτας. Πρόκειται για το Fiji chip, το οποίο βασίζεται στο Stonga chip της εταιρείας και πρακτικά ακολουθεί την τρίτης γενιάς GCN αρχιτεκτονικής των 28 νανομέτρων, η οποία δίνει μια άλλη διάσταση στις δυνατότητες της Delta Color Compression τεχνολογίας. Για να το κάνω πιο απλό, οι gamers ευνοούνται από αυτό λόγω του εκπληκτικού tessellation και του processing της γεωμετρίας των παιχνιδιών. Αυτό όμως που κάνει το νέο chip πραγματικά νέο είναι η αρχιτεκτονική της μνήμης, η οποία αποχαιρετάει το GDDR5 τύπο και καλωσορίζει το HBM, δηλαδή High Bandwidth Memory, που όπως λέει και το όνομά της, υπόσχεται απίστευτα μεγάλα νούμερα στο bandwidth με χαμηλές συχνότητες στο memory bus. Οπότε στη Fury X έχουμε 4GB βίντεο μνήμης, το μεγαλύτερο που μπορεί να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή στην HBM τεχνολογία, 4096 bits στο ολόφρεσκο memory bus με 1000 MHz στο ρολόι της και bandwidth που αγγίζει το εξωφρενικό νούμερο των 512 GB το δευτερόλεπτο. Το ρολόι του πυρήνα βρίσκεται στα 1050 MHz, υπάρχουν 4096 stream processors, 256 texture units και 64 ROPs. Η τυπική κατανάλωση ρεύματος από τη motherboard φτάνει τα 275 W, ενώ στις μετρήσεις μου από την πρίζα σε full load ζητούσε περίπου 400 W. Γενικά εκτιμώ πολύ τις προσπάθειες της AMD να δώσει βάση στην καλύτερη κατανάλωση. Οι βελτιώσεις σε σχέση με το παρελθόν είναι εμφανείς και τα αποτελέσματα σχεδόν πλησιάζουν αυτά της Nvidia, που σε αυτόν τον τομέα με τη Maxwell αρχιτεκτονική δεν έχει αντίπαλο. Υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα DirectX 12, OpenGL 4.5 και Shader Model 5, καθώς και όλες οι τελευταίες όμορφες τεχνολογίες της AMD, όπως είναι το FreeSync, Liquid VR και το True Audio. Τώρα, όσον αφορά το overclocking, δυστυχώς για την ώρα είναι μια πολύ κλειστή κάρτα, μιας και δεν έχει δοθεί στο χρήστη έλεγχος ούτε για το ρεύμα, ούτε και για την ταχύτητα της HBM μνήμης. Θεωρώ πως μελλοντικά σίγουρα θα υπάρχουν κινήσεις από την εταιρεία, αλλά για την ώρα δεν αποτελεί τον παράδεισο του overclocker. Όχι όμως ότι το χρειάζεται, πρόκειται για ένα κτίνος επιδόσεων που κοιτάει στα μάτια την GTX 980 Ti της Nvidia και παρέχει μια πραγματικά σπουδαία εμπειρία. Αυτό όμως που σίγουρα κάνει πολύ καλύτερα από τον οποιονδήποτε ανταγωνισμό είναι το 4K gaming. Στα samples, για πρώτη φορά στην ιστορία των Unboxholics, θα δείτε νούμερα που αφορούν υψηλές αναλύσεις, οπότε θα μπορείτε εύκολα να βγάλετε συμπεράσματα για το συμβατικό πια 1080p.
Η Sapphire Radeon R9 Fury X κυκλοφορεί σε λίγα ελληνικά καταστήματα για την ώρα με ενδεικτική τιμή κοντά στα 840 ευρώ. Αυτή τη στιγμή πρόκειται για μία από τις καλύτερες κάρτες γραφικών της αγοράς με εκπληκτικές τεχνολογίες, εξαιρετικό σύστημα ψύξης και επιδόσεις που ρίχνουν σαγόνια. Προσωπικά τη θεωρώ ήδη την κάρτα της χρονιάς για πολλούς λόγους. Οι enthusiasts θα πρέπει να τη δείτε λιγάκι πιο ζεστά. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.